Hey yo! Είμαστε πάλι εδώ στο House of Bars. Είμαι ο Duke στο Mad TV και όπως κάθε μέρα 9 με 10 βλέπουμε τα πάντα όσον αφορά τη hip hop κουλτούρα. Οπότε όπως κάθε φορά σε αυτό το part της εκπομπής, το πρώτο part της εκπομπής, μιλάμε για τα rap facts. Μιλάμε για facts που έχουν να κάνουν με αυτή την κουλτούρα. Συζητάμε πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια και ειδικά από το 2014-15 και ύστερα για ένα υποείδος της rap μουσικής, της hip hop μουσικής, πάρτε το όπως θέλετε, και το λέμε trap. Το trap λοιπόν, πώς ξεκίνησε το trap? Ήτανε στην ουσία μία συνέχεια ενός υποείδους της rap που ήτανε η rap του Νότου της Αμερικής. Αρχικά χωρίστηκαν σε Ανατολή και Δύση και όπως ξέρουμε από το beef του Tupac και του Biggie είχαν κάποιες διαφορές μουσικά και κάποιες διαφορές και προσωπικά ώστε να γίνει ένα τεράστιο beef. Αργότερα λοιπόν βγήκε και το Midwest, σαν κέντρο είχε το Chicago και το Cleveland και αργότερα βγήκε ο Νότος. Ο Νότος λοιπόν κατέληξε να είναι αυτό που σήμερα λέμε trap. Πάμε λοιπόν για το επόμενο μας rap fact και θα μεταφερθούμε από τον νότο της Αμερικής στο West Coast της Αμερικής. Εκεί, ίσως ο πιο σπουδαίος παραγωγός και καλλιτέχνης της hip hop είναι ο Dr. Dre. Ήξερες όμως ότι ο Dr. Dre πριν γίνει performer, πριν γίνει αυτός που ξέρουμε, ήταν παραγωγός μόνο των NWA. Ο Dr. Dre λοιπόν έφτασε τους NWA σε αυτό το σημείο που βρέθηκαν, να είναι το πρώτο gangsta rap super group και ειδικά με τον ήχο του West Coast και κατέληξε να κάνει την Aftermath Records και να αναδεικνύει MCs πέρα από τον εαυτό του σαν τον Eminem, σαν τον Snoop Dogg, σαν τον 50 Cent μαζί με τον Eminem. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας βίντεο κλιπ, έχουμε Xenon και Kamikaze και επιστρέφουμε για το δεύτερο part της εκπομπής. Stay tuned! Στο δεύτερο part της εκπομπής, όπως πάντα, συζητάμε για τα rap news. Για τα νέα που μας απασχολούν γύρω από την κουλτούρα τον τελευταίο καιρό. Είμαστε λοιπόν στο House of Bars, είμαι ο Duke εδώ στο Mad TV και τσεκάρετε, ποιος δεν θέλει το πρόσωπό του, όχι μόνο το πρόσωπό του, ίσως και το σώμα του, σε άγαλμα. Είμαστε στην Αθήνα, είμαστε σε ένα μέρος το οποίο τα αγάλματα είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο από την αρχαιότητα. Αυτή τη φορά όμως δεν μιλάμε για την αρχαιότητα, μιλάμε για το τώρα. Ο αγαπημένος μας super trapper Madclip είχε πρόσφατα γενέθλιά του και έγινε 33 χρονών. Και του κάναν δώρο μία πρωτομή, του κάναν δώρο ένα άγαλμα με το κεφάλι του. Σαλούτ στο Madclip τον αδερφό, βλέπετε λοιπόν μπροστά σας το δικό του άγαλμα μαζί με το Madclip. Ο μπρο λοιπόν αυτός έκανε το πάρτι του εκεί πέρα, συμμετείχαν πολύ λαμπεροί συμμετέχοντες, γνωστά καλλιτεχνικά κεφάλια της Ελλάδας και πέρασαν τέλεια εκείνη τη μέρα. Πάμε λοιπόν για το επόμενο μας νέο, το οποίο είναι και ελαφρώς δυσάρεστο, βασικά πολύ δυσάρεστο. Η hip hop έχασε άλλον έναν καλλιτέχνη της από αυτοκτονία. Και αυτός ήταν ο Lil Loaded. Ο Lil Loaded λοιπόν είχε συλληφθεί το 2020 για κατηγορίες ανθρωποκτονίας από πρόθεση του 18χρονου Khalil Walker. 2 χρόνια μετά, 20 χρονών, αυτοκτόνησε και πολλοί λένε ότι οι κατηγορίες του και τα δικαστήρια ως προς αυτό τον έκαναν να καταλήξει σε αυτό το οποίο έκανε και να αφαιρέσει την ίδια τη ζωή. Αυτή την κατάσταση με τις αυτοκτονίες των ράπερ την βλέπουμε συχνά δυστυχώς τον τελευταίο καιρό και από τον Lil Peep και από τον XXXTentacion, συγγνώμη, πολλές φορές το κάνω λάθος, είναι παράξενο αυτό το όνομα και γενικά είναι ένα πολύ άσχημο πράγμα που δυστυχώς το βλέπουμε στην κουλτούρα μάλλον από την πίεση την οποία δέχονται όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες για να καταλήξουν να κάνουν αυτά που κάνουν και να είναι αυτοί που είναι. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μας βίντεο κλιπ για σήμερα, πάμε στο επόμενο μας βίντεο κλιπ για σήμερα και μετά γυρνάμε με τα Legendary Facts. Let's go! Γυρίσαμε πίσω στο House of Bars, είμαι ο Duke και κοζάρετε Mad TV. Τα πάντα που θέλεις να ξέρεις για το hip hop, την κουλτούρα. Λοιπόν, πιο πριν μιλήσαμε για τη trap μουσική και πώς προήλθε από το South της Αμερικής, από τον νότο της Αμερικής και κατέληξε να είναι trap. Αλλά
Πριν γίνει αυτό, έπρεπε να υπάρξουν κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι ήταν από τον Νότο και φέρανε στην ουσία αυτό τον ήχο στο ευρύ κοινό. Για να μιλήσουμε λοιπόν για έναν από τους πιο σπουδαίους καλλιτέχνες που έχει δει αυτή η σκηνή και σίγουρα ένα από τα αστέρια των Thousands, μιλάμε για τον Lil Wayne. Ο Lil Wayne λοιπόν είναι πολύ γνωστός γιατί είναι ένας από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες παγκοσμίως. Αλλά ας μάθουμε τι έπαιξε στη ζωή του. Ο Lil Wayne γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάννα. Το 1991, σε ηλικία 9 χρόνων, μαζί με τον Lil Doogee φτιάξανε το ντουέτο The Bee Gees. Το 1995 υπέγραψε σε ηλικία των 12 στην Cash Money Records του Birdman. Αυτό είναι τρελό. Φανταστείτε τώρα κάποιος να είναι 12 και να υπογράφει σε δισκογραφική. 12 δηλαδή, φάση μόλις έχει τελειώσει το δημοτικό. Ο Lil Wayne λοιπόν σχημάτισε το νότιο hip-hop group Hot Boys με τους συναδέλφους της στην Gas Money, τον Juvenile, τον Young Turk και τον Lil Doogee. Τσεκάρετε λοιπόν φωτογραφία τους. Το debut album λοιπόν του Lil Wayne, The Block Is Hot, έγινε πλατινένιο και όπως είχαμε πει σε μια άλλη εκπομπή, αυτός του ο δίσκος δεν είχε βρει σχέση. Γιατί δεν ήθελε η μαμά του. Του ζήτησε η μαμά του, σε παρακαλώ, Lil Wayne, του είπε, μη βρίσεις αυτό το δίσκο και είχε ελάχιστες βρισιές. Το 2008, ο Lil Wayne έβγαλε το πιο πετυχημένο με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκο του με 1 εκατομμύριο αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του μόνο στην Αμερική. The Carter 3. Αυτός ο The Carter 3 είχε μέσα το single το Lollipop και το Amelie και το Got Money. Το The Carter 3 έχει μέσα και ένα κομμάτι με τον Jay-Z, τον Mr. Carter. Και αυτό είναι γιατί και οι δύο, το επίθετό τους είναι Carter. Και στο κομμάτι αυτό συζητάνε για το ότι τους λένε για τους δύο Mr. Carter. Το Μάιο του 2010 μπήκε στη φυλακή για 8 μήνες για όπλο κατοχή. Και εκεί το I'm Not a Human Being έκανε τον Lil Wayne τον πρώτο rapper μετά τον Tupac, που ο δίσκος του έγινε πλατινένιος ενώ ήταν στη φυλακή. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 2012 πέρασε τον Elvis Presley ως τον άντρα καλλιτέχνη με τα περισσότερα τραγούδια στο Billboard Hot 100 με 109 τραγούδια. Μετά από λίγο καιρό είπε στο Twitter ότι έχει ξενερώσει με την Cash Money Records επειδή ο Birdman, αυτός που έχει αυτή την εταιρεία, του χρωστάει πάρα πολλά λεφτά και του έχει παίξει κάποιο πακέτο τέλος πάντων και δεν του δίνει τα λεφτά του και αποχώρησε από την Gas Money Records. Αυτός ο πολύ πετυχημένος καλλιτέχνης, ο Lil Wayne, μετά από τόσες επιτυχίες έχει κερδίσει 5 Grammy, 11 BET Awards, 4 Billboard Music Awards, 2 MTV Music Video Awards και 8 NAACP Image Awards. Για να δούμε λοιπόν ένα κομμάτι αυτού του καλλιτέχνη, τσεκάρετε Lil Wayne και Lollipop. Πάμε. Είμαστε στο τελευταίο part της εκπομπής, είμαι ο Duke και βλέπετε το House of Bars όπως κάθε μέρα 9 με 10. Και όπως κάθε φορά στο τελευταίο part της εκπομπής, τσεκάρουμε το τραγούδι της ημέρας ή αλλιώς το Song of the Day. Σήμερα λοιπόν έχουμε την Rihanna στο κομμάτι Beep, Better Have My Money. Αυτό το κομμάτι λοιπόν έχει απασχολήσει πολύ κόσμο γιατί όντως ήταν μια αναβίωση της Rihanna και ήταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι και ήταν και ένα 7 λεπτό βίντεο κλιπ το οποίο μας άφησε άφωνους. Το τραγούδι λοιπόν το έγραψε η Rihanna μαζί με τους Jamil Pierre, Badria Burelli και τον Travis Scott, όπου έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν και σε άλλα κομμάτια. Το 7 λεπτό λοιπόν αυτό το βίντεο κλιπ το σκηνοθέτησε η Rihanna μαζί με τους Megaforce. Οι Megaforce είναι ένα κουαρτέτο Γάλλων filmmakers οι οποίοι έχουν δουλέψει και με άλλους ανθρώπους του χώρου όπως ο Kid Cudi, ένας θρυλικός για την trap, τη rap, γενικά καλλιτέχνης. Πρωταγωνίστρια λοιπόν του κομματιού αυτού είναι η Καναδή ηθοποιός και μοντέλο Rachel Roberts, η οποία υποδύεται έναν ρόλο τον οποίο η Rihanna την απαγάγει. Τη βλέπουμε λοιπόν εδώ και σαν ηθοποιό σε μια άλλη της ταινία. Είπε λοιπόν ότι όταν ήταν κρεμασμένη ανάποδα σε ένα πόρτ παγκάζ ήταν το μεγαλύτερο challenge που έχει βιώσει σκηνοθετώντας, παίζοντας σε μια παραγωγή. Και μπορώ να την καταλάβω, δεν είναι καθόλου ευχάριστο, μασεύεται το αίμα στο κεφάλι και είναι αποπνικτικό.
Σε νιώθω λοιπόν, Rachel Roberts. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο κλιπ και να κλείσουμε με αυτό το βίντεο κλιπ. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και βλέπετε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, House of Bars εδώ στο MAD TV με τον Duke. Τα λέμε λοιπόν εμείς πολύ σύντομα. Rihanna και Bieber, have my money!